Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα στη Κεφαλονιά να υπογράψει ο Δήμαρχος την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων. Υπογραφή και από το Δήμο της Κεφαλονιάς ανεβάζει στις 207 υπογραφές τη Χάρτα, την Ευρωπαϊκή, στη χώρα μας και μας καθιστά και με αυτή την υπογραφή τη πρωτοπόρα χώρα στην Ευρώπη που οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν υπογράψει, γυναίκες και άντρες, έχουν υπογράψει αυτή τη χάρτα. Αυτή η χάρτα, όπως σας είπα, πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει και επιβάλλει, το πω έτσι, χρεώνει τον κάθε δήμο που θα υπογράψει αυτή τη χάρτα να κάνει ένα σχέδιο για το πώς θα ενσωματώσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές του δήμου. Ο Δήμος πρέπει να κάνει ένα σχέδιο, να δημιουργήσει τμήμα ισότητας στο Δήμο. Εδώ ξέρω ότι η Κεφαλονιά έχει και από αυτή την άποψη ξεκινάμε από μια βάση θετική. Να κάνει επιτροπή ισότητας ώστε να μπορέσει μέσα από αυτή την επιτροπή να έρθει σε επικοινωνία με τις συλλογικότητες, τις γυναικείες που υπάρχουν στην Κεφαλονιά, είτε αφορά την παιδεία, είτε την υγεία, είτε τις αγρότησες γυναίκες, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να εμπλουτιστεί αυτό το σχέδιο, να μπουν τα προβλήματα της περιοχής και φυσικά να χαραχθεί και ένα σχέδιο για να λυθούν. Εμείς στη Γενική Γραμματεία, μέσα σε όλα, σε όλες τις πολιτικές και τα σχέδια δράσης που κάνουμε, διότι είμαστε ο καθεαυτού και κυβερνητικός φορέας που παρακολουθούμε, σχεδιάζουμε πολιτικές ισότητες, έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας, το οποίο το τελειώσαμε πρόσφατα, τι θα κάνουμε δηλαδή προγραμματικά 2016 μέχρι το 2020 και θέματα ισότητες, έχουμε και το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, εν όψη και της μεταρρύθμισης που προσπαθείται τώρα από την κυβέρνηση για την τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι υπάρχουν θέματα και για την ισότητα. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή από αιρετές γυναίκες, δημοτικούς συμβούλους ή δημαρχίνες, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό συμμετοχής στα ψηφοδέλτια των γυναικών, να πάμε να φύγουμε από το 1 τρίτο και να πάμε στο 40%. Να θεσμοθετήσουμε τις επιτροπές ισότητας, παρόλο που μέσα από τη χάρτα προβλέπεται, αλλά εμείς θέλουμε να την θεσμοθετήσουμε, όπως άλλωστε είναι θεσμοθετημένη και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, με συγκεκριμένο έργο και κατεύθυνση και συγκεκριμένη συγκρότηση της Επιτροπής. Τα θέματα της ισότητας έχουν πάει πίσω, όπως έχουν πάει πάρα πολλά πράγματα πίσω στη χώρα μας, λόγω της κρίσης, λόγω των πολιτικών λιτότητας. Σε όλη την Ευρώπη τα θέματα ισότητας έχουμε πισωγύρισμα. Εάν δεν υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, σαφώς η κοινωνία την πληρώνει και μέσα σε αυτή την κοινωνία οι γυναίκες δυστυχώς είναι πρώτες στη φτώχεια, πρώτες στην ανεργία, ενώ είναι πολύ μορφωμένες, διότι βγαίνουν και μπαίνουν και βγαίνουν από τα περιπτυστήρια οι περισσότερες. Εν τούτης, όταν προχωράμε στην ιεραρχία μιας δημόσιας υπηρεσίας ή μιας ιδιωτικής εταιρείας, βλέπουμε ότι οι γυναίκες απουσιάζουν. Και εδώ έχει να κάνει με την εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Λοιπόν, τα θέματα της ισότητας είναι επίκαιρα. Για μας δεν είναι πολυτέλεια να το παλεύεις. Και πιστεύω ότι μέσα στην τοπική κοινωνία, στους Δήμους που είμαστε σύμμαχοι, θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι, επειδή λοιπόν η κοινωνία, ο Δήμαρχος ή η Δήμαρχος γυναίκα είναι πιο κοντά στην κοινωνία, μπορεί πιο εύκολα και να αποκουραστεί τα προβλήματα, αλλά και να δώσει και λύσεις. Λοιπόν, εμείς Δήμαρχε θα είμαστε στο πλευρό σας, όλη η Γραμματεία να σας βοηθήσει στο σχεδιασμό που θα κάνετε, να αξιοποιήσετε και το συμβουλευτικό κέντρο εδώ στην Κεφαλονιά που είναι ένα κέντρο που δίνει δωρεάν υπηρεσίες στις γυναίκες που έχουν ανάγκη, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Θα το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και να σας πω κιόλας εδώ ότι ήρθαμε και σε επαφή με το Σύλλογο Κέφαλος, τους Κεφαλονίτες στη Νέα Υόρκη όταν πήγαμε, το χειμώνα που ήταν η πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη γυναικών του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση των γυναικών. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή δουλειά και εμείς στο πλάι σας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κούβελα. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση και με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών και με τον κύριο και κάτω και με τον κύριο Δημουλιό και
είπαμε τόσα πολλά πράγματα, τα οποία μπορεί να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ιδιαίτερη τιμή η επίσκεψή σας για μας σήμερα, που ήρθατε στην Κεφαλονιά. Αυτή τη στιγμή